Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται στις σημερινές συνθήκες, άσχετα με το τι θα συμβεί με το νομοσχέδιο, που βέβαια και οι σημερινές συνθήκες είναι άσχημες. Δηλαδή η εντατικοποίηση δεν έχει προηγούμενο, αυτό το λέμε εδώ και μήνες στο ΚΕΘΕΑ. Σωστά. Μιλάμε για τραγική υποστελέχωση και πολύ πίσω από τις ανάγκες. Γιατί το έχουμε ξαναπεί και από τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη, που επανειλημμένα είχε προαναγγελθεί το συγκεκριμένο μας σχέδιο. Λέγαμε ότι μας βρίσκει σε μια περίοδο που τα αιτήματα για θεραπεία ολοένα και αυξάνονται και στις μικρότερες ηλικίες, αλλά και σε σχέση με τις νόμιμες εξαρτήσεις, όπως είναι το αλκοόλ και ο τζόγος. Και είμαστε πολύ ανήσυχοι σε σχέση με το ότι έτσι κι αλλιώς και σήμερα δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Και βέβαια με το νομοσχέδιο αυτό που έχει ανέβει στη διαβούλευση, περιγράφεται μια κατάσταση ακόμα πιο ζωφερή. Οπότε εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται, όσο μας επιτρέπεται. Κυρία Φουντά, παραπέμπονται όλοι όσοι παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα περάσει. Εμείς λέμε υπόθεση εργασίας ότι περνά. Παραπέμπονται όλοι πού? Παραπέμπονται σε ιδιωτικά κέντρα? Όχι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, τέλος πάντων, ο καινούριος φορέας θα υιοθετήσει το προσωπικό και τις υποδομές των προγραμμάτων που λειτουργούν ήδη. Επομένως, με έναν τρόπο, κάπως μεταβατικά, λογικά θα υποδεχθεί και τους νέους ανθρώπους. Το θέμα είναι ποιος φορέας, τι φορέας είναι αυτός που θα τους υποδεχθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι κάνουν μια ολοκληρωμένη θεραπεία στα προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ. Και όταν λέω ολοκληρωμένη, εννοώ σε σχέση με όλους τους τομείς της ζωής τους, που ξεκινάει από την πρώτη κινητοποίηση ενός ανθρώπου για να διακόψει την εξάρτησή του μέχρι και την κοινωνική του επανένταξη, που αφορά τον ίδιο και την οικογένειά του, υπηρεσίες οι οποίες δεν περιγράφονται στον νέο φορέα. Μιλάμε για μια ολοκληρωμένη θεραπεία που πλέον θα αντικαθίσταται με την παροχή υπηρεσιών αφενός, και αφετέρου μιλάμε για ένα φορέα ο οποίος περιγράφει και άλλες κενές θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε πρακτικά πώς θα μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δηλαδή και σε θέμα περιεχομένου της θεραπείας τους, πώς θα τη συνεχίσουν σε ένα φορέα που περιγράφει κάτι τελείως διαφορετικό από την απεξάρτηση που κάνει τώρα το ΚΕΘΕΑ, αλλά και σε σχέση με την δυνατότητα που θα υπάρχει το προσωπικό του νέου φορέα να το εξυπηρετήσει όλο αυτόν τον κόσμο. Γιατί κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πάνω από το μισό προσωπικό του ΚΕΘΕΑ είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Εδώ στην Κρήτη αυτές τις συμβάσεις λήγουν το Δεκέμβριο. Το Υπουργείο Υγείας λέει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα παραμείνουν στο νέο φορέο μέχρι να λήξει μόνο η σύμβασή τους και δεν λέει τι θα γίνει μετά. Την ίδια στιγμή, την ώρα που προαναγγέλθηκε το νομοσχέδιο αυτό το Νοέμβριο, έχουμε κύμα αποχωρήσεων έμπειρων στελεχών και θεραπευτών του ΚΕΘΕΑ, ακριβώς γιατί η εντατικοποίηση είναι δυσθεώρατη. Και πώς το λένε, υπάρχει σοβαρή υπόθεση να κάνουμε ότι όλος αυτός ο κόσμος δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο μεγάλος φόβος, αν σας ρωτούσε κάποιος ποιος είναι για εσάς αυτή την ώρα, είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο με δύο λέξεις, είναι το ποιος φορέας θα αναλάβει αυτή την διαχείριση όταν υπάρχει εντατικοποίηση της δουλειάς, όταν τα περιστατικά εθισμού, του όποιου εθισμού που δεν είναι μόνο οι ουσίες, είναι το αλκοόλ, είναι ο τζόγος και όλα τα υπόλοιπα, και ειδικά από μικρές ηλικίες αυξάνονται όλο ένα. Τι θα γίνει με το προσωπικό? Ήδη τα κέντρα είναι υποστελεχωμένα και πώς θα πάμε στην επόμενη φάση? Για εσάς, κύριε Βρύσαλη, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος, φόβος, συγγνώμη, λέγοντας από την αρχή ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική υγεία έχετε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, λέγοντας ότι ο τρόπος που κινείται αυτή την ώρα το Υπουργείο είναι λανθασμένος? Δεν είναι λαθασμένος απλώς, είναι στοχευμένος και βεβαίως στόχος είναι ακριβώς να διαλύσει, να κλείσει τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Δεν έχει να κάνει μόνο με το διοικητικό μοντέλο του περάσματος των ψυχιατρικών υπηρεσιών σε ένα άλλο μοντέλο σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας, αλλά στόχο έχει να καταργήσει τα εναπομείνοντα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία, δηλαδή χιλιάδες κόσμος
θα πεταχτεί επί της ουσίας και θα βρεθεί επί ξύλος κρεμάμενος, βάζει λουκέτο, όπως είπε και η συνάδελφος, στο ΚΕΦΕΑ και σε άλλα προγράμματα που έχουν εδώ, έχουν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες πανευρωπαϊκά σε σχέση με την απεξάρτηση, κλείνει τα κέντρα πρόληψης αφού μετά το 2027 δεν διασφαλίζει και δεν γίνεται καμιά αναφορά για το μέλλον των εργαζομένων, και βεβαίως δίνει γενναίες χρηματοδοτήσεις, όπως έχω πει πολλές φορές, για τη δημιουργία νέων μη κυβερνητικών οργανώσεων και μάλιστα τις εντάσσει κάτω από την ίδια ομπρέλα, τη διοικητική, σε σχέση και με την ΥΠΕ και τις ΥΠΕ και σε σχέση με το νέο φορέα για την απεξάρτηση. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μια πολιτική που ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Βουλγεράκη, που ουσιαστικά το πρόβλημα της εξάρτησης το κάνει ιατροποιητοποιεί, και βεβαίως αντί να ενισχύσει, αν θέλετε, την ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, επί της ουσίας ενισχύει τη λογική της μείωση της βλάβης. Και εδώ πρέπει να βρει οικογένειες, εργαζόμενους και στη ψυχική υγεία αλλά και στην απεξάρτηση στον δρόμο. Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να μπει και για διαβούλευση, δεν πρέπει καν να μπει στις επιτροπές και πολύ περισσότερο να ψηφιστεί. Είναι υπεύθυνοι αυτοί που το δημιουργήσανε και το φέρανε στην Βουλή να λογοδοτήσουν στην ελληνική κοινωνία. Να πω κάτι αν μου επιτρέπετε. Να πω κάτι αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρύσελη και κυρία Φουντά, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι απλά ως πολίτη, αν μπορείτε να μου απαντήσετε και να με βοηθήσετε να το καταλάβω. Λένε, γιατί κάποιος θα πει ότι εντάξει, μιλάνε ότι, και λένε ότι αυτό το οποίο προβλέπεται μέσω του νέου νομοσχεδίου είναι να υπάρχει ένας εθνικός οργανισμός πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Εγώ ρωτάω πάρα πολύ απλά το εξής. Αυτός ο οργανισμός θα προωθεί τα εξαρτημένα άτομα στον αντίστοιχο φορέα που θα κρίνεται κατάλληλος για κάθε περίπτωση, και ποιος θα είναι ο αντίστοιχος φορέας, γιατί εγώ μέχρι στιγμής δεν το έχω καταλάβει αυτό. Κυρία Φουντά. Ναι, εντάξει, περιγράφει το νομοσχέδιο ότι θα υπάρχουν κάποια κέντρα διαλογής, όπως είναι για παράδειγμα τα ΤΕΠ στα επίγοντα νοσοκομεία, στα επίγοντα, και η οποία επιτροπή τέλος πάντων θα καθοδηγεί τους ανθρώπους για το αν θα πηγαίνουν στη στεγνή απεξάρτηση, δηλαδή την απεξάρτηση χωρίς υποκατάστατα και με ολοκληρωμένη θεραπεία, ψυχολογική θεραπεία, ή αν θα παραπέμπονται σε προγράμματα μείωση της βλάβης που είπε πριν ο συνάδελφος από το ΠΑΓΜΗ. Που τι σημαίνει μείωση της βλάβης, ακούγεται ωραίο, δεν είναι. Σημαίνει να έχουμε σαν απότερο στόχο ο εξαρτημένος άνθρωπος απλώς να μην κολλά με τα διδόμενα νοσήματα και να μην νοσεί ο ίδιος. Άρα λοιπόν εμείς βάζουμε δύο βασικά θέματα για το νομοσχέδιο που είναι πολύ επικίνδυνα. Το ένα είναι ότι στερεί από τους ανθρώπους το δικαίωμα στη στεγνή απεξάρτηση, δηλαδή στην ολοκληρωμένη τους θεραπεία, να μπορούν να επανενταχθούν στην κοινωνία, να κάνουν μια ολοκληρωμένη θεραπεία χρόνου που τους παρέχεται στο ΚΕΦΕΑ, αφενός. Δηλαδή στρέφεται ο προσανατολισμός της θεραπείας στο να ανεχτούμε όλη την έννοια λειτουργικός χρήστης. Θα είμαι χρήστης δηλαδή, αλλά δεν θα νοσώ. Έτσι. Που αυτό είναι άδικο για τους ανθρώπους, γιατί πρέπει και οφείλει η κοινωνία να αναγνωρίσει το δικαίωμα στην απεξάρτηση, αφού η ίδια κοινωνία είναι αυτή που δημιουργεί και τις προϋποθέσεις, θα πω εγώ, για να οξύνονται τόσο πολύ εξαρτήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα, έτσι. Και το άλλο θέμα είναι το κομμάτι του ότι πρόκειται για μια ομή παρέμβαση, πέρα από το θεραπευτικό μοντέλο, που με κανένα δικαίωμα και με θράσος το κάνει το Υπουργείο Υγείας, χωρίς να έχει ρωτήσει κανέναν εγκεκριμένο φορέα που έχει κλινική εμπειρία, τέλος πάντων 30 χρόνια το και θέα πάνω στο ζήτημα. Το άλλο όμως θέμα πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα του ότι πλήττεται η δημόσια και δωρεάν απεξάρτηση και ψυχική υγεία. Ναι, εκεί θα πήγαινα. Εκεί θα πήγαινα και αυτό ακριβώς θα ρωτούσα. Πάμε σε δωρεάν δημόσια απεξάρτηση, ή να θυμηθώ εκείνο που μας λέγατε σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής εδώ στο Ράδιο 94, ότι να σας θυμίσω και να σας πω ότι υπάρχουν ήδη ιδιωτικά κέντρα σε άλλες περιοχές της χώρας
που έχουν μπει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά προσέξτε όμως, ιδιωτικοποίηση εννοούμε, και βέβαια τα χρήματα τα οποία ζητούνται για απεξάρτηση είναι τρελά. Ναι, στο νομοσχέδιο αυτό σε κάθε του σελίδα, κυριολεκτό, γίνεται πολλές φορές αναφορά στο ότι βασικό σκοπός του νομοσχεδίου και του νέου φορέα που θα ιδρυθεί είναι η ενθάρρυνση και ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην απεξάρτηση. Με λίγα λόγια, καλεί επιχειρηματίες να κάνουν τον ανθρώπινο πόνο πεδίο και ρομποφορία. Και αυτό, προσέξτε τώρα, όταν συνοδεύεται με μια εξώφθαλμη υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν απεξάρτησης, υποβάθμιση μέσω της υποχρηματοδότησης, μέσω της υποστελέχωσης, μέσω της παρέμβασης που γίνεται τώρα στο θεραπευτικό μοντέλο που ακολουθείται. Αυτός ο συνδυασμός ξέρουμε πολύ καλά που οδηγεί. Ένας απλός άνθρωπος θα καταλάβει τι λέω όταν σκεφτεί τον εαυτό του να προσπαθεί να εξυπηρετηθεί στα νοσοκομεία της πόλης του για μια σειρά από ιατρικά θέματα και τελικά καταλήγει να προτείνεται στις ιδιωτικές κλινικές. Μπορεί να το σκεφτεί οποιοδήποτε αν σκεφτεί την εμπειρία που έχουμε στον COVID. Και επίσης, αυτό που είπατε για τα ιδιωτικά κέντρα στη χώρα μας, λειτουργούν παρανόμως ιδιωτικά κέντρα απεξάρτησης, και το λέω παρανόμως διότι υποτίθεται ότι η απεξάρτηση ήταν αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Αυτά τα κέντρα λειτουργούν με μη επιστημονικά κριτήρια, ανενόχλητα στη χώρα μας. Και τι λέει το νομοσχέδιο? Μην ανησυχείτε άλλο επιχειρηματίες που εμπορεύεστε την απεξάρτηση, θα σας αδειοδοτήσω. Αυτό λέει το νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα συνδυασμό που σκοτώνει, ενθάρρυνσης και ενίσχυσης και με ζεστό χρήμα που είπε πριν και ο συνάδελφος στους ιδιώτες, και ταυτόχρονα υποβάθμιση, υποστελέχωση και αφανισμό των προγραμμάτων των δημόσιων και δωρεάν. Αυτή είναι η ουσία όλη του νομοσχεδίου, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Η επόμενη μέρα λειτουργικά, βέβαια θα σας δώσω το λόγο κύριο Βρύσαλη, και θα συνεχίσετε χωρίς ερώτηση από εκεί που το αφήνει η κυρία Φουντά, γιατί έχετε πράγματα να πείτε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω συνεπικουρικά την κυρία Φουντά. Περνάει το νομοσχέδιο. Η επόμενη μέρα του νομοσχεδίου τι φέρνει για το ΚΕΘΕ Αριάδνη? Κοιτάξτε, έχει κάποιες διατάξεις στο νομοσχέδιο μεταβατικές, ας πούμε, οι οποίες φαίνεται και από το νομοσχέδιο ότι αγνοούν τον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι στην απεξάρτηση. Δηλαδή, πώς να το πω και πιο απλά, δεν προβλέπεται καμία ομαλή μετάβαση, και τέλος πάντων δεν είμαστε κι εμείς σε φάση που θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Διότι αν πάμε εκεί, κατά τη γνώμη μας, έχουμε χάσει τον αγώνα υπεράσπισης της δημόσιας απεξάρτησης. Για την ώρα αυτό πρέπει να απασχολήσει όλους, ότι αυτό δεν πρέπει να ψηφιστεί. Αυτό το νομοσχέδιο, αν ψηφιστεί, θα την πληρώσει η κοινωνία. Το λέγαμε και από τον χειμώνα, διότι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σχολεία, στις νεότερες ηλικίες, είναι πολύ ζωφερή. Πρόληψη δεν προβλέπεται να κάνει κανείς. Θεραπεία των εφήβων δεν προβλέπεται να κάνει κανείς στο νέο νομοσχέδιο. Την ίδια ώρα που εδώ στην Κρήτη μας είχαν απασχολήσει τέτοια περιστατικά πάρα πολύ έντονα. Άρα λοιπόν, η επόμενη μέρα, το πώς θα γίνει διοικητικά που ρωτάτε ή μεταβατικά, έχει πολλά κενά, αλλά δεν είναι και το βασικό που μας απασχολεί. Μας απασχολεί να υπερασπιστούμε το να δουλεύουν αυτά τα προγράμματα με την εμπειρία και την αποτελεσματικότητά τους, να δουλεύουν χρηματοδοτημένα όπως πρέπει για να μπορούν να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Γιατί εδώ μιλάμε για κατάργησή τους, για κατάργηση των προγραμμάτων. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Βρυσέλη, ορίστε. Κυρία Δουργεράκη, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πόλεμο που η κυβέρνηση πλέον έχει σαν στόχο την προώθηση των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο της υγείας και της απεξάρτησης. Είναι δεδομένο ότι από το 1999 που ξεκίνησε με ευρωπαϊκή οδηγία η αποασυλοποίηση δήθεν, και που δήθεν οι άνθρωποι αυτοί θα βρισκόντουσαν σε περιβάλλοντα πολύ πιο ανθρώπινα, όχι μόνο δεν βρεθήκανε, όχι μόνο δεν πέτυχε, αλλά επί της ουσίας έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιώτες να δημιουργήσουν και ψυχιατρικές κλινικές, και αυτό που έλεγε η συναδέλφισσα. Έχουμε εμπειρία τι σημαίνει σήμερα η έλλειψη δομών δημόσιων ψυχικής υγείας στο νησί μας, με το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα τα ράτσα, με την έλλειψη ξενοσοκομιακών δομών, με το κλείσιμο της παιδοψυχιατρικής κλινικής, και βεβαίως με ένα σύνολο επί της ουσίας συνειδητών επιλογών της κυβέρνησης για να αντήσει ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας. Είναι μπροστά μας κιόλας η καταγγελία που κάνουν οι εργαζόμενοι στο Δαφνί, ότι μόλις μια ΜΚΟ τελειώσαν τα λεφτά, κλείνει
και πετάει τους ανθρώπους έξω. Θα ζήσουμε, εφόσον περάσει αυτό το νομοσχέδιο, και θα ζήσουμε καταστάσεις Αμερικής που οι ψυχικά πάσχοντες θα γερνάνε στον δρόμο, ακριβώς γιατί δεν θα υπάρχει δημόσια δομή από τη μία, και από την άλλη όποιος έχει χρήματα θα μπορεί να βρίσκει την υγειά του σωματική ή ψυχική. Τα λέω αυτά γιατί ακριβώς ότι ο κύριος Βαρτζόπουλος, σαν ιδιοκτήτης, αν θέλετε, επιχειρηματικής μονάδας στη Θεσσαλονίκη, είναι γνώστης της αγοράς. Γιατί έτσι αγοραία αντιμετωπίζουν τον πόνο των ανθρώπων και των οικογενειών τους. Εμείς τους λέμε πολύ συγκεκριμένα ότι αυτό το νομοσχέδιο ήδη σήμερα συναντάται κατακραυγή. Υπάρχει μια μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων στο Δαφνί στις 11 η ώρα. Παράλληλα προχωράνε και η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών και ο Σύλλογος του ΚΕΘΕΑ στις 16 σε πανελλαδική απεργία που συμμετέχει και η Ομοσπονδία μας και τα σωματεία μας και τη στηρίζει. Και ταυτόχρονα εμείς σαν σωματείο τη Δευτέρα πραγματοποιούμε σύσκεψη των εργαζομένων στην ψυχική υγεία και στην απεξάρτηση στα γραφεία του σωματείου μας, ακριβώς για να οργανώσουμε την παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα. Το ότι με βάση πληροφορίες το νομοσχέδιο δεν θα μπει για ψήφιση τώρα το καλοκαίρι είναι η πρώτη επιτυχία που έχει το κίνημα το μαζικό και η κατακραυγή που σηκώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα μπει για ψήφιση μέχρι τέλος του Ιούλου. Άρα παίρνουμε, αν θέλετε, κουράγιο, παίρνουμε, αν θέλετε, σήμερα κερδίζουμε χρόνο για να οργανωθεί πολύ καλύτερα ο αγώνας, ώστε αυτό το νομοσχέδιο να μείνει στα χαρτιά που από τον Φλεβάρι ο κ. Βαρτζόπουλος και η κυβέρνησή του δεν ήθελε να το φέρει. Καταλαβαίνει κανένας το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα εφόσον ανθίσουν κι άλλες ΜΚΟ στους ψυχικά πάσχοντες και στους ανθρώπους που έχουν, αν θέλετε, προβλήματα εξάρτησης. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα, δεν θα τους αφήσουμε να υλοποιήσουν αυτή την επέσχυντη πολιτική, κυρία Δουργεράκη, γιατί ακριβώς σήμερα οι δομές αυτές και την ΚΕΘΕΑ και της ψυχικής υγείας με όποια προβλήματα έχουν εξαιτίας των πολιτικών έχουν στηρίξει τη δημόσια οικογένεια και τους ασθενείς. Τώρα, εάν είναι αλήθεια, το πόνο να πάνε αλλού. Ωραία, τώρα εάν είναι αλήθεια αυτό, ότι ξέρετε και αν ισχύει αυτό, δεν λέω ότι εσείς μου λέτε ψέματα έτσι, αλλά βάσει των πληροφοριών ότι ναι, ότι ξέρετε δεν θα μπει για ψήφιση εντός του Ιουλίου, όντως είναι πραγματικά μία επιτυχία όλων εσάς και εσάς από το Πανεπιστημιακό αλλά και όλων των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε δομές όπως το Κεφεάρι Άδνη, γιατί τα έχουμε πει τους τελευταίους μήνες πάμπολες φορές με την κυρία Φουντά και όχι μόνο και το Σύλλογο Οικογενειών, και αυτό πραγματικά μπορεί να θεωρηθεί ως μία νίκη. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα και να είναι προς το καλύτερο και να μην έχουμε όλα αυτά ως απώλειες τα οποία έρχονται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό λέω, η κυρία Φουντά. Περιμένω το τελευταίο σχόλιο σας για να σας αποχαιρετήσω και τους δύο. Κύριε Βρύσαλη, θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι ούτως ή άλλως είναι θερμές οι ημέρες που έρχονται και οι κινητοποιήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, και βέβαια από την άλλη έχετε και τις κινητοποιήσεις αύριο, μάλιστα ξεκινώντας έτσι σε ό,τι έχει να κάνει με τις συλλήψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ναι. Ακριβώς αυτό θέλω να πω, κυρία Δουργεράκη, την τελευταία λέξη, ότι αύριο έχουμε στάση εργασίας 7 με 10 για τους εργαζόμενους στην νοσηλευτική υπηρεσία, που η κατάσταση είναι κριτική και καταλαβαίνει κανένας ότι και ο ψυχιατρικός τομέας αυτή τη στιγμή με τις ελλείψεις που έχει και με το πέρασμα το διοικητικό πλέον σε άλλη υπηρεσία, σε άλλη δομή, τι σοβαρά ζητήματα θα προκύψουν από αυτή την υποστελέχωση. Πάντα έτσι γίνεται. Καταλαβαίνει κανένας ότι είναι επίκαιρη και η αυριανή μας κινητοποίηση και η σύσκεψη που οργανώνεται. Μα κοιτάξτε, σήμερα, από τη μία το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, από την άλλη η κατάσταση μέσα στις ψυχιατρικές κλινικές, η κατάσταση η παιδοψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο, αυτά τα οποία γίνονται με την παιδοψυχιατρική και τις αντιδράσεις από τα Χανιά, δεν είναι ένα μεμονωμένο, είναι συνολικά αυτά τα οποία γίνονται. Είπα πριν από λίγο, κυρία Φουντά, ότι εάν είναι τουλάχιστον οι πληροφορίες
αληθινές, οι οποίες βγαίνουν και μας τις είπε ο κύριος Βρύσελης, ότι μάλλον αυτό το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία εξαιτίας των αντιδράσεων, γιατί τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές τους τελευταίους μήνες, είναι συνεχής η δική σας η κινητοποίηση, ότι πραγματικά είναι μια επιτυχία όλων εσάς, και μακάρι να υπάρξουν αλλαγές που θα είναι προς το θετικό. Και ζήτησα το τελευταίο σας σχόλιο για να σας ευχαριστήσω και να σας αποχαιρετήσω. Έχει προαναγγελθεί και έχει καθυστερήσει τουλάχιστον τρεις φορές ήδη, και αυτό έχει γίνει όχι επειδή λυπήθηκε τις οικογένειες και τους ανθρώπους το Υπουργείο, αλλά επειδή πραγματικά από όλους τους φορείς απεξάρτησης και ψυχικής υγείας της χώρας μας υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες οι οποίες αναδείκνυαν πόσο καταδικαστέα είναι αυτή η παρέμβαση του Υπουργείου. Εγώ νομίζω, για τελευταίο σχόλιο, θα ήθελα να μείνω στο ότι αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά πραγματικά το σύνολο του λαού. Γιατί η ψυχική νόσος, οι εξαρτήσεις και άλλα προβλήματα υγείας δεν είναι μακριά από το σπίτι όλων μας, και άρα με αυτή την έννοια πρέπει να το υπερασπιστούμε σαν κόριο οφθαλμού, το να μπορούμε να βρούμε την υγειά μας στις δημόσιες υπηρεσίες που άλλωστε φορολογούμαστε για αυτές. Τις δικαιούμαστε. Είναι μεγάλο ζήτημα το να μπορούμε να ξέρουμε και εμείς σαν εργαζόμενοι, που δεν είμαστε εδώ μόνο για να είμαστε εδώ και για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας μας και να βιοποριστούμε, αλλά κυρίως είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη δωρεάν και δημόσια ψυχική υγεία και απεξάρτηση. Και το τονίζω αυτό γιατί σήμερα ζούμε σε εποχές δυσκολότερες λόγω των ίδιων πολιτικών. Άρα λοιπόν, αν δεν υπερασπιστούμε και τη δημόσια και δωρεάν ψυχική υγεία και απεξάρτηση, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα. Άρα καλό και τον κόσμο που μας ακούει να παρακολουθεί και την σελίδα του Συλλόγου Οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε τις επόμενες ημέρες και την ημέρα της απεργίας. Έχουμε απεργία 16 του Ιούλη. Πανελλαδική, ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, για ακριβώς αυτό το σκοπό, και θα έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες μέσα στο μήνα. Ούτως ή άλλως, με απλές κουβέντες και οι δυο σας, και εσείς και ο κύριος Βρύσαλης, είπατε τις λέξεις έτσι όπως πρέπει να υποθούν και τις τοποθετήσατε στα σωστά σημεία. Ότι δηλαδή η υπόθεση της υγείας και της ψυχικής υγείας μας αφορά όλους. Κανένας δεν κάνει να δείχνει το σπίτι του αλλονού, λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, αλλά βλέπει τι γίνεται μέσα στο δικό του το σπίτι, και ότι για όλα αυτά υπάρχουν πάντα οι αιτίες. Η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα μας οδηγούν πολλές φορές σε αυτές τις καταστάσεις, και γι' αυτό έχουμε και όλα αυτά τα δεδομένα αυτή την ώρα.